έξω από τη συνταγματική τάξη και νομιμότητα. Δεν θα έπρεπε να έρθει μόνος ο κ. Καμένος μόλις. Δεν έχει την ευαισθησία. Τι να κάνουμε. Όμως η συνταγματική τάξη και, ο κανονισμός της Βουλής επιβάλλουν, εφόσον εκπροσωπήσει ένα κόμμα από το οποίο φεύγεις, να αφήσει να εκπροσωπήσει άλλο το κόμμα αυτό που θα υποδηθεί από το κόμμα και θα εγκριθεί, θα ψηφιστεί από την Βουλή. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Καμένος, από ό,τι λέγεται τότε, με εκβιασμό βγήκε στο Προεδρείο. Τον έβαλε ο κύριος Πάνος Καμένος, γιατί περίπου απειλήσω ότι θα φύγει από τους ανέλεγχους. Ήταν ένα οφίσιο δηλαδή. Ναι. Ήταν το θέμα υπουργοποίησης του. Δεν έγινε υπουργό. Αν αναφέρεστε σε αυτό, τότε με τις αναρτήσεις και, στο Facebook, τις αντισημιτικές. Όλα αυτά που έλεγε για τον Χίτλερ κλπ. Εγώ δεν τον ψήφισα τον κύριο Καμένο. Στη Βουλή μας. Βεβαίως. Διότι πιστεύω ότι ένα κόμμα βεβαίως έχει δικαίωμα να υποδεικνύει τον υποψήφιο για το Προεδρείο, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη γενικότερη δημοκρατική ευαισθησία. Και η πρόταση αυτή του κυρίου Πάνου Καμένου, του αρχηγού των ΑΝΕΛ, ήταν μια πρόταση η οποία δεν λάμβανε υπόψη την δημοκρατική ευαισθησία. Θα φύγουν και άλλοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ θα την πάω την ερώτηση, την κάνω κανονικά την ερώτηση τώρα. Έλα, Νίκο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει σχέδιο για να πέσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σχεδιάζουν την πτώση κυβέρνηση. Το είπε στο ανώτερο επίπεδο χθες από το Λονδίνο. Ανόητα σχέδια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Ανόητα σχέδια, εννοείται. Που σημαίνει δηλαδή, ότι δεν θα τους βγουν. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι από την πρώτη μέρα που γίναμε κυβέρνηση έχουν βάλει στόχο αυτό που ονομάζεται αριστερή παρένθεση. Δεν τους βγήκε. Τώρα φτάνουμε στο τέλος της τετραετίας σιγά-σιγά και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή που, επαναλαμβάνω, δίνουμε μια διέξοδο σταδιακά, βασανιστικά είναι η αλήθεια, από την κρίση να βγούμε σιγά-σιγά στην ανάπτυξη και να δει ο κόσμος μια καλύτερες μέρες. Σε αυτή τη φάση θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση για να μην φανούν τα αποτελέσματα αυτής της δύσκολης προσπάθειας, των θυσιών που είχε ο ελληνικός λαός για να υπάρξει μια καλύτερη στιγμή για τη χώρα μας. Επαναλαμβάνω, δεν θα τους βγει και πάλι. Δεν έχω στοιχεία για να πω ποιοι και πώς. Προφανές είναι ότι επιχειρηματικά συμφέροντα δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και βλέπουμε ότι έχουν. Γιατί τι πιέζουν τους βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι μέχρι πρόσφατος μας έλεγε ο κ. Καμένος ότι είναι μπετόν. Πάντως οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι δέχονται απειλές και δέχονται και. Άρα, αφού υπάρχει λοιπόν αυτή από τους βουλευτές αυτή η τοποθέτηση, παρέλκει η δική μου συζήτηση. Επαναλαμβάνω όμως ότι πολιτικό είναι το θέμα και όχι αστυνομικό. Θέλουν να μας ρίξουν. Είπα για ποιους λόγους θέλουν να μας ρίξουν. Τώρα, μάλιστα, που μπορεί να υπάρξει μια. Να το δει ο κόμμα στη ζωή του, μια καλυτέρευση τη ζωή των πολιτών λόγω των εξελίξεων, θέλουν να τελειώνει αυτή η υπόθεση με μια εναλλακτική κυβέρνηση, πολιτική. Όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για την Ευρώπη. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι απλώς άνθρωποι που θα εφαρμόσουν μια σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα, και εννοώ τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν όλο και περισσότερο ότι προσχωρούν, βλέπουν, διαγράφουν το δικό τους πολιτικό μέλλον σε αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, στην ακροδεξιά της Ευρώπης, στον Όρμπαν και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ότι για λόγους ψηφοθυρικούς δεν είναι αυτές οι απόψεις της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για ψηφοθυρικούς λόγους καλύπτουν την ακροδεξιά στη χώρα μας και μέσα στο κόμμα τους και προσπαθούν να φτιάξουν μια αντιστοίχηση όχι με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου είναι μέλη και το οποίο συμφωνεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά με τον Όρμπαν και τους άλλους ακροδεξιούς στην Ευρώπη. Και το Βεμερό δεν συμφωνεί και είναι και αυτό στο Λαϊκό Κόμμα, ναι. του Γκουρεύσκη, και έχουν την ίδια, ουσιαστικά την ίδια ρητορική σε κάποια σημεία με το. Και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τα πολλά πρόσωπα του εθνικισμού. Και από εδώ και από εκεί. Ο οποίος εθνικισμός οδηγεί συνήθως σε καταστροφές και όχι σε πρόοδο της χώρας. Να κατηγορήσουμε όμως αυτούς, κύριε φίλοι, που λένε ότι πρώτη φορά αναγνωρίστηκε με το όνομα Μακεδονία από την Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε. Πέρα από το πουγούδου μου, μας έφερε χθες ο κ. Στεραφίλης εδώ κάποια έγγραφα, αναγνωρίστηκε μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνικότητα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι για πρώτη φορά. Ναι. Ένα κράτος. Αποκαλούνται Μακεδόνες. Ένα κράτος αλλάζει την ονομασία του χωρίς πόλεμο. Προσέξτε. Ναι, ναι, σε καιρό ειρήνη. Αυτό είναι σημασία, έχει μεγάλη σημασία. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν μια ονομασία με την οποία έχουν αναγνωριστεί από 140 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα και όλες οι χώρες των Βαλκανίων. Προσέξτε. Και όλοι οι γείτονες. Μόνο εμείς λέγαμε άλλα. Είχαμε άλλη άποψη. Όταν λοιπόν αυτοί αναγκάζονται να αλλάξουν το όνομά τους και από Μακεδονία, Δημοκρατία της Μακεδονίας, να γίνουν Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, αυτό είναι μια μεγάλη συμβολή, πολύ θετική, για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και η σταθερότητα να υπάρξει στην περιοχή. Δεν το λέει κανείς αυτό.
ποτέ δεν άλλαξε όνομα κράτος χωρίς πόλεμο. Εδώ άλλαξε, πάω την αναγνωρισμένη ευρύθμη κοινότητα, αναγκάστηκε να αλλάξει όνομα για να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεών της με την Ελλάδα. Δεύτερον, στο θέμα της γλώσσας. Τα έχουμε πει. Έχει αναγνωριστεί η μακεδονική γλώσσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε ότι στη δεκαετία του 20 κυκλοφόρησε αλφαβητάριο από το ελληνικό κράτος που ήταν για την εκμάθηση της μακεδονικής γλώσσας. Ξέρετε ότι στους πολιτικούς πρόσφυγες, και αναφέρουμε στη στάση του Κουκουέ που λέει δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, όπως το λέει. Υπάρχουν βιβλία των πολιτικών προσφύγων. Το 20 κυκλοφόρησε στο ελληνικό κράτος αυτό. Το... Στη δεκαετία του 20, βεβαίως. Και κυκλοφόρησε και στην προσφυγιά, την πολιτική προσφυγιά, βιβλία στην μακεδονική γλώσσα, τα οποία αφαιρεθνόντουσαν στους Σλαβομακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες. Το θέμα, συν τον Αβέροφ, έλεγε στη Βουλή το 58, συν μετά τι έγινε με τον ΟΗΕ κλπ. Είναι λυμένο το θέμα αυτό. Είναι μια γλώσσα, σλαβική βεβαίως γλώσσα, που έχει την ονομασία τη μακεδονική. Είναι σλαβομακεδονική δηλαδή. Και έτσι λέγεται και στην μέσα εκεί. Μακεδονική τη σλαβική οικογένεια γνωσών. Ναι, αλλά ο κ. Ζάεφ λέει για Μακεδόνες και για Μακεδόνες. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα. Mm-hmm. Στο δεύτερο θέμα. Στο θέμα τη υπηκότητα και τη ηθαγένεια. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αναγνώριση έθνους. Να είναι σαφές. Άλλο έθνος, άλλο υπηκότητα και ηθαγένεια. Δεύτερον, η υπηκότητα είναι Μακεδόνας, κάθετος, πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι μια υπηκότητα η οποία υπάρχει ήδη στα έγγραφα τα επίσημα τα οποία αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος της γειτονικής δημοκρατίας. Τα διαβατήρια με τα οποία ερχόντουσαν στην Ελλάδα οι κάτοικοι της Μακεδονίας, όπως λεγόντουσαν οι ίδιοι Δημοκρατίας Μακεδονίας και έτσι λεγόντουσαν τα διαβατήριά τους, έλεγαν μέσα Μακεδόνας και έβαζε μια σφραγιδούλα, ένα χαρτάκι βάζαμε, ένα χαρτάκι που είναι δεχόμαστε, δηλαδή το στην ουσία επί 27 χρόνια κάναμε τα στραβαμάτια, αυτό γινόταν. Άρα υπάρχει ένα δεδικασμένο, μια πραγματικότητα την οποία αναγκαζόμαστε στη διαδικασία μιας σύμβασης, μιας συνεννόησης, όπου είναι λογικό όλοι να θέλουν να διαπραγματευτούν και δεν μπορεί να είναι επιβολή στον άλλον σε όλα τα ζητήματα. Στο μείζον επευλήθη, που αφορά την ονομασία και την πολιτική κληρονομιά, είναι λογικό να δεχθείς αυτό το συμβιβασμό. Προσβάλλει αυτό τους Έλληνες? Όχι. Διότι εμείς δεν είμαστε στο έθνος ή στην υπηκότητα Μακεδόνας. Είμαστε Έλληνες. Η υπηκότητά μας, η ηθαγένειά μας είναι Έλληνες. Και από εκεί πέρα, γεωγραφικά, άλλος είναι Αιγαιοπελαγίτης, άλλος Πελοποννήσιος, άλλος Μακεδόνας. Η καταγωγή του, η ιδιαίτερη πατρίδα του. Άρα αυτός που είναι Μακεδόνας βορειοελλαδίτης είναι Μακεδόνας όπως είναι Έλληνας. Ο κάτοικος της Φύρων. Όχι, είναι Έλληνας. Ο Μακεδόνας. Ο Έλληνας πολίτης που κάτοικος στη Μακεδονία είναι Μακεδόνας ως προς την καταγωγή. Ένας απλός πολίτης που παρακολουθεί. Πρέπει να φύγουμε. Πώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Και εγώ Μακεδόνας και εκείνος Μακεδόνας. Ένα λεπτό. Σε ό,τι αφορά την δική μου εθνική συνείδηση και την υπηκότητά μου, είμαι Έλληνας. Δεν είμαι Μακεδόνας. Ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης είναι Έλληνας. Βεβαίως είναι Μακεδόνας όσον αφορά την ιδιαίτερη καταγωγή του. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Βρετάνη και την Βρετανία. Στη Βρετανία, στη Βρετάνη, στη Γαλλία είναι Γάλλος Βρετάνος, βεβαίως. Ο απέναντι όμως είναι Βρετανός. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Θα μου πείτε, τα Βαλκάνια δεν είναι Βρετάνη. Να δεχθώ ότι υπάρχει επιβάρυνση της ιστορίας. Αλλά κάποτε... Και εκεί υπάρχει επιβάρυνση της ιστορίας. Πόλεμο, βέβαια. Αλλά λέω εδώ, αλλά να καταλάβουμε. Ο Έλληνας κάτοικος της ελληνικής Μακεδονίας είναι Έλληνας. Κύριε Φίλε, δεν είναι Μακεδόνας το έθνος. Επειδή αυτό είναι μια αντιπαράθεση τώρα που αν είχαμε και κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως με άλλα επιχειρήματα θα συνέχιζε αυτή την κουβέντα, αλλά επί της ουσίας... Μπροστά να κοιτάμε. Ανοίγει ξανά η συζήτηση. Χρειάζεται να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία όταν και αν έρθει αυτή η συμφωνία, γιατί φαίνεται ότι ξανανοίγει και με τα θέματα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο αρχικός είπατε ότι δεν το σκέφτεται. Η κυβέρνηση έτσι απάντησε. Το πώς θα ψηφιστεί ένα κείμενο στη Βουλή προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μιλάει για αυξημένη πλειοψηφία. Μιλάει για πλειοψηφία που για ορισμένους συνταγματολόγους είναι κάτω από 151, αλλά 151 για γενικό μια συζήτηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λίμον αν αλλάζουμε τις συνταγματικές προβλέψεις και πρόνοιες σε σχέση με τις πολιτικές επιδιώξεις. Τώρα, άρα θεσμική προϋπόθεση δεν υπάρχει άλλη παρά μόνο το 151 στη Βουλή. Υπάρχει μια αναταραχή όμως. Υπάρχει όμως, και αυτό είναι σωστό, μια επιδίωξη για την κυβέρνηση να υπάρξει ευρύτερη συνένεση. Βεβαίως. Και αν αφαιθούν οι βουλευτές μόνοι τους να ψηφίσουν τη Βουλή με βάση τη συνείδησή τους και όχι με βάση κομματικές γραμμές και ιδιοτέλειες,
τότε πιστεύω θα υπάρξει πολύ μεγάλη πλειοψηφία στη θα Βουλή. Θα φτάσει τους 180 η κυβέρνηση. Εδώ έχουν φιλορροήσει οι ΑΝΕΛ που έτσι κι αλλιώς δεν ψηφίζουν. Από τους άλλους υπάρχουν τέτοιες εφεδρίες. Μιλούμε, η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει, το ΚΚΕ δεν ψηφίζει. Η θεσμική προϋπόθεση είναι το 151. Το πόσο μπορεί να μεγαλώσει αυτό είναι θέμα πολιτικών συνθήκων. Θέλουμε να υπάρξει ευρύτερη συνένεση. Εσείς θεωρείτε ότι χρειάζεται το 180? Το 280. Το 280 θέλω. Βγάζω τη χρυσή αυγή απέξω μόνο. Το 280. Και αυτό σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε τη συμφωνία αν λόγω κομματικής ιδιοτέλειας δεσμευτούν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν. Όχι. Έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσει η συμφωνία με τους ρυθμούς που έχουμε αποφασίσει. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Φίλη, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά επειδή η παρουσία σας σήμερα δεν σας ξαναείχαμε στο προηγούμενο διάστημα. Όποτε με καλείτε έρχομαι. Μια φορά με καλέσατε, μια φορά ήρθα. Είναι πολλά τα θέματα. Αυτό είναι το παράπονο για μένα. Αυτό είναι το παράπονο για μένα. Όχι, δεν είναι παράπονο, προς Θεού. Δεν μου χρωστάτε τίποτα. Γιατί είναι, δημόσια τηλεόραση είναι. Έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που φαίνεται ότι ξανανοίγει το διαχωρισμό. Α, μπράβο, εκεί θα πήγαινε. Κύριε Φίλη, και εντάξει, ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει αναταράξεις στις σχέσεις σας έτσι στο παρελθόν. Ούτε και από κάτι. Τη θέση σας στο Υπουργείο. Δεν είναι τη στιγμή το θέμα αυτό. Είναι θέμα σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Όταν έρθει η στιγμή με το καλό, νομίζω θέλει ολομέλεια για να ξεκινήσει. Δηλαδή το πιθανότερο είναι με βάση το χρονοδιάγραμμα να ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Τότε θα τεθούν τα ζητήματα, θα πούμε τις απόψεις μας όλοι. Θα θυμίσω ότι έχει πει ο κ. Μητσοτάκης το θέμα αυτό. Να μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπέρ του διαχωρισμού. Και μάλιστα έχει πει, αν διαχωρίσουμε στο άρθρο 3 την Εκκλησία το κράτος, να φτιάξουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια το άρθρο 16. Τι σημαίνει διαχωρισμός Εκκλησίας κράτους, μεγάλη κύριε συζήτηση. Φίλη. Είναι πολύ μεγάλη, συζήτηση. Βεβαίως. Αλλά σαν πάντως είναι μια πολιτική. Σαν πρώτο στίγμα. Για παράδειγμα, ο κόσμος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι, εν πάση περιπτώσει, αν διαχωριστεί και τους μισθούς των κληρικών, θα τους αναλάβει η Εκκλησία. Δεν ισχύουν αυτά. Θα γίνει συζήτηση. Μην κινδυνολογούμε. Υπάρχει πρόθεση για να ενισχυθεί και η πολιτεία, αλλά και η Εκκλησία να αποκτήσει μια δύναμη σε σχέση με τους πιστούς της, να υπάρξουν ρυθμίσεις. Δεν θα γίνει σύγκρουση για το ζήτημα αυτό εμφύλια. Νομίζω ότι είναι όριμο θέμα κοινωνικά το ζήτημα αυτό. Θα το φέρετε δηλαδή, αυτό έρχεται. Υπάρχει, υπήρχε από πέρσι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά στην ώρα Φινόπορο. Του. Στην ώρα του. Δεν είναι τη στιγμή τώρα αυτό το ζήτημα. Εκλογές θα έχουμε προώρες. Προώρες τι εννοείται. Φθινόπωρο τώρα. Δεν το βλέπω. Αντιθέτως βλέπω ότι η κυβερνητική προσπάθεια αποδίδει, θα αποδώσει περισσότερο και θα αποδώσει ακόμη περισσότερο στο βαθμό που ικανοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου, μια από τις οικονομικές εξελίξεις δυνατή επιλογή που είναι να μην περικοπούν οι συντάξεις και να μην περικοπεί το αφορολόγητο. Μεγάλη κουβέντα και αυτή τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, κύριε Φίλη, να είστε καλά. Την επόμενη φορά δεσμευόμαστε, αλλά μόνο για την παιδεία. Λοιπόν. Θέλουμε μια μεγάλη εκπομπή για την παιδεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά.